Όταν κάνεις 250 χιλιόμετρα και πιάνεις ένα καλό ψάρι σαν αυτό και όπως είδατε στην αρχή, τι κάνεις? Περιμένεις να το γυρίσεις στην Αθήνα? Όχι. Το τρώμε επί τόπου. Και ξεκινάμε με το φιλετάρι. Σαλατάκι. Λίγο ριγανίτσα. Λίγο λαδάκι. Πάμε για τη φωτιά. Και επειδή στα τελευταία χρόνια με τις φωτιές που γίνονται έχουμε σταματήσει να ανάβουμε φωτιά είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, το καλοκαίρι δεν το συζητάμε. Η καλύτερη λύση είναι αυτή εδώ, παρόμοια με το ψήσιμο. Και θα γίνουν ωραία. Απέναντι έχω την παρέα μου, είναι η γυναίκα μου, που περιμένει και αυτή υπομονετικά να γίνει το ψαράκι για να φάμε. Όπου να είναι γίνονται. Όταν ξεχνάς να πάρεις λεμόνι, ρίχνεις ελάχιστο ξυδάκι. Λίγο. Το σκεπάζεις. Και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Εδώ είναι ο δύσκολος κριτής που θα δοκιμάσει, εδώ τι θα μας πει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Ποια άλλη φορά να μην ξεχνάς τα λεμόνια, έχει μυρωδιά από ξύδι? Όχι. Είδες, αυτό μου το έχει πει ένας φίλος και το έχω καταγράψει γι' αυτό. Αλλά θα προτιμούσα να έτρωε ελιές και κουνουπίδι. Θα φανεί στην πορεία. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Δεν αξίζει, φίλοι μου, να κάνετε πολλά χιλιόμετρα. Κάντε ένα διάλειμμα. Ξεκουραστείτε κάπου. Στη φύση. Καιρός είναι τέλειος. Ό,τι καλύτερο. 1 Απριλίου σήμερα, πρωτομηνιά. Ό,τι καλύτερο. Συνάξει στο ποτάμι, δεν μπορώ να σας δείξω αυτά που, τα ωραία που έχει τριγύρω. Μην ξεχάσετε την εγγραφή σας και να κάνετε like. Σας ευχαριστώ πολύ.